πάμε να κλείσουμε με Καλάβρετα. Είναι και πλησιάζουμε και 25, αλλά πάμε να υποδεχτούμε εκεί τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, τον κύριο Θύμιο Τζόβολο. Αλλά βέβαια να υποδεχτούμε και τον κύριο Αθανάσιο Μενούνο, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας Καλαβρίτων. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα στη Δημοκρατική Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μία συζήτηση που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, με το βλέμμα στραμμένο στο καλοκαίρι, πώς πάνε οι προκρατήσεις. Αλλά θέλω λίγο να πάμε και σε μία περιοχή όπως τα Καλάβρητα, που αξιοποιεί και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να αξιοποιηθεί ο χειμερινός τουρισμός. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Τζόβολε, να μου περιγράψετε λίγο την κίνηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αν και δεν βοήθησε και ο καιρός πολύ. Ο καιρός δεν βοήθησε πολύ, αλλά τα Καλάβρητα μπορούν να κρατήσουν τον κόσμο μέσα στα Καλάβρητα, γιατί δεν έχουμε μόνο το χειμωνικό, έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό, το ιστορικό τουρισμό, το τρενάκι, το ντοντοτού. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κρατήσει ένα επισκέπτη στα Καλάβρητα, και ακόμα και αν δεν έχει χιόνι. Ο κόσμος μπορεί να βγει και για περίπατους, μπορεί να βγει και να κάνει δραστηριότητες. Εμείς έχουμε αναπτύξει ένα τέτοιο μοτίβο στα Καλάβρητα, ότι όταν δεν έχουμε χιόνι και χιονοδομία, μπορούν να κάνουν παράπλευρες δραστηριότητες οι επισκέπτες μας στα Καλάβρητα. Και βέβαια, όπως είναι πεζοπορίες, όπως ένα δίκτυο, κύριε Τζόβολε, ένα δίκτυο το οποίο δεν το χτίσατε από τη μία μέρα στην άλλη και από τη μία χρονιά στην άλλη. Χρειάστηκαν χρόνια, στοχευμένες προσπάθειες, στήριξη και της αυτοδιοίκησης και επιχειρηματιών οι οποίοι επένδυσαν, προκειμένου σε μια κακή χρονιά που δεν υπήρχε χιόνι, δεν υπήρχαν καιρικές συνθήκες ιδανικές, οι άνθρωποι το προσπάθησαν και είδατε πώς βγάζουν τη χρονιά. Τα Καλάβρητα φέτος ήταν μια από τις καλές χρονιές στα Καλάβρητα, όχι η χιονοδρομική χρονιά, το χιονοδρομικό δεν δούλεψε όσο έπρεπε να δουλέψει, αλλά τα Καλάβρητα, ακόμα και το προηγούμενο τριήμερο, είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί στοχεύουμε στο πώς θα κρατήσουμε τον επισκέπτη μας στα Καλάβρητα ευχαριστημένο, να φάει καλά, να πιει καλά, να κάνει δραστηριότητες, να δει πράγματα. Κάναμε μέχρι και καρναβάλι, φανταστείτε, παιδιών, ώστε να μπορούσουμε να κρατήσουμε σε εγρήγορος τον επισκέπτη μας. Οπότε, αυτό το ζητούμενο. Οπότε, κύριε Μενούνο, να περάσω σε εσάς. Η χρονιά σε σχέση με πέρυσι, πώς κινήθηκε το πρόσημο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι? Σίγουρα για το χιονοδρομικό δεν ήταν καλή χρονιά, αλλά για τα Καλάβρητα, στο πλαίσιο εκτός χιονοδρομικού, υπάρχουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και μπορούμε τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε. Πέρα από το θρησκευτικό τουρισμό, και έχουμε και τον ιστορικό. Υπάρχει το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, υπάρχουν τα σπήλαια των λιμνών. Ο επισκέπτης έχει πολλά μέρη να δει στα Καλάβρητα. Και όπως σας είπε και ο Θύμιος, τις πηγές του Λάδωνα, το ράφτινγκ, έχουμε πάρα πολλά. Υπάρχουν το Πλατανόδασος στο Πεστροφείο του Πλανητέρου. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στα Καλάβρητα. Και τα πηγαίνετε περίφημα, καθώς αξιοποιείτε τον εσωτερικό τουρισμό, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε επιτοπλίστων. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ναι, εντάξει, εμείς δεν έχουμε ξένους τουρίστες, όχι. Το χειμωνικό μας, φανταστείτε, είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, αλλά το αντίστοιχο της Ελβετίας ή της Ιταλίας δεν μπορούμε να το συναγωνιστούμε. Τώρα θα το αναβαθμίσουμε, θα πάμε καλύτερα. Τώρα με το βλέμμα στραμμένο, σε άνοιξη και καλοκαίρι, εκεί πώς αντιλαμβάνεστε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται? Την άνοιξη εμείς δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο της φύσης. Οποιοδήποτε μπορεί να θέλει να περπατήσει μέσα στις γραμμές του ντοντοτού, όπου το φαράγγι είναι μοναδικό. Ναι. Μπορεί να πάει στο σπήλαιο του λιμνού που είπε ο πρόεδρος, μπορεί να πάει στο πλατανόδαστο, στο Πλανητέρο. Μπορεί να κάνει διάφορες δραστηριότητες με τα παιδιά του ή μόνος του, με τη σύντροφό του ή και μεμονωμένα. Στα Καλάβρητα μπορεί να κάνει κάποιος τα πάντα, εκτός από να κάνει κολύμπι. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα κάνουμε. Πρόεδρε, ακριβώς, τα δυνατά χαρακτηριστικά σας. Πρόεδρε, εδώ πέρα σε τοπικούς φορείς, στους τοπικούς φορείς της Κρήτης, που πραγματικά υπάρχουν δυνατά χαρακτηριστικά, υπάρχει μια δυνατή φυσιογνωμία. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε χειμερινό τουρισμό, αλλά κάπου υστερούμε στις υποδομές. Τι έχετε να τους συμβουλέψετε? Το θέμα, ό,τι παίζει με καιρικές συνθήκες, λένε οι Εβραίοι, μην έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη. Και εμείς το έχουμε βιώσει αυτό. Δηλαδή και στο χιονοδρομικό, λόγω καιρικών συνθήκων, χιονοπτώσεων και αυτά, είναι μία ζέστη, μία κρύο. Δεν είναι πάντα τα πράγματα ρόδινα. Αλλά έχετε επιλογές. Έχετε επιλογές. Λέω, ναι. Πάντα πρέπει να υπάρχει μία πολυδιάστατη πολιτική των Δήμων, των κοινοτήτων, να μην στοχεύουν μόνο σε ένα αποκλειστικά θέμα.
Γι' αυτό εμείς εδώ έχουμε αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες, όπως σας είπε και ο Θήμιος. Ο κόσμος να έχει επιλογές, μάλιστα, να μην μάλιστα. πλήξει, να έρθει στα Καλάβρητα και να πει κοιτάτε, δεν μπορούσε να πάω πουθενά. Το μήνυμά σας, αντιπρόεδρε, το μήνυμά σας εδώ στους τηλεθεατές. Πιστεύω ότι εσείς στην Κρήτη έχετε τον τουρισμό στο αίμα σας, γιατί όποτε έχουμε έρθει στην Κρήτη και έχουμε μείνει, μας συμπεριφέρονται όπως πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τουρίστες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά πρέπει να οργανώσετε τους ανθρώπους που κάνουν παράπλευρες δραστηριότητες, όχι μόνο στη θάλασσα, σωστά. να κάνουν κάτι παραπάνω για τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Γιατί η θάλασσα, καταλαβαίνετε, είναι το brand name σας και δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Αλλά εγώ όταν έχω έρθει στην Κρήτη, έχω μείνει κάθετο θυσιασμένος από τη συμπεριφορά των επαγγελματιών σας. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν μαζέψετε τον κόσμο αυτό που είναι διάσπαρτος και τους ενώσετε, δεν θα είσαστε ο top προορισμός της Ελλάδας για μένα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, πρόεδρε, αντιπρόεδρε. Να είστε καλά, χαιρετισμούς.